Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το παίξιμο του Άρη. Δεν υποτίμησα τη νίκη του επί το ΠΑΟΚ με 4-2, το μεγάλο σκορ. Απλά είδα μια συμπεριφορά στο πρώτο ημίχρονο πραγματικά μεγάλης ομάδας για τα ελληνικά δεδομένα. Μια προσέγγιση που έχει να κάνει με άμυνα στο χώρο του κέντρου του γηπέδου επί πάρα πολλή ώρα. Ο Άρης λειτουργήσε σαν πρωταθλητής σε αυτό το παιχνίδι. Να κάνω μια παρένθεση και να πω, για να μην το ξεχάσω, ότι το γεγονός ότι το μάτς δεν έχει φτάσει σε επίπεδα 4-0 φταίει για τον Άρη το γεγονός ότι δεν έχει καλό σεντερφόρ. Και εδώ θα γίνω λίγο αιρετικός με το χθεσινό παιχνίδι, γιατί κάποιοι θα πούν, μα ο Ιντέγκη ήταν πολύ καλός. Κοιτάξτε να δείτε, στο πρώτο 20 λεπτό μόνο, αν δείτε τις φάσεις που έχουμε σημειώσει και θα τις δούμε μία προς μία, ο Άρης με ένα σεντερφόρ, όχι μεγάλο, ένα καλό σεντερφόρ, θα έχει κάνει 2 ή 3 γκολ. Για το πρώτο 20 λεπτό μιλάω. Με τόσες κλεμμένες μπάλες στο χώρο του κέντρου, από τους ποδοσφαιριστές, Σάσα και Ματίγια. Χθες ο Ματίγια έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στον Άρη. Όσον αφορά το κομμάτι το ανασταλτικό και το κομμάτι του μοίρασμα της μπάλας, πέρασε η μπάλα πολλές φορές από τα πόδια του, αλλά έκοψε και πάρα πολλές φορές. Βελτίωσε το ανασταλτικό του κομμάτι ο Ματίγια στο χθεσινό παιχνίδι. Επίσης, σε συνδυασμό με το επίσης πολύ καλό μεσοαμυντικό κομμάτι του Φετβατζίδη. Ο Φετβατζίδης ήταν ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής, γιατί έκανε και αυτό που έκανε και με τον Άρη στο Χαριλάου, με τον ΠΑΟΚ. Έκανε άμυνα. Γύρισε πίσω, μάρκαρε, και όχι μάρκαρε, δεν γύρισε για να γυρίσει, γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές γυρνάνε και γυρνάνε απλά. Και μπαίνω στην πίεση να μαρκάρουν. Γιατί άλλο να γυρίσω με τζόκινγκ πίσω, και άλλο να γυρίσω και να μαρκάρω, να πέσω πάνω στον αντίπαλο, να του κλέψω την μπάλα και να τη δώσω γρήγορα. Περίμενα λοιπόν σε ένα δεύτερο ημίχρονο ότι ο Άρης λογικά θα κάτσει. Έκατσε λίγο, γιατί έκανε πάλι ο προπονητής του μία αλλαγή η οποία ήταν πολύ αισιόδοξη και πέρασε στον πρόεδρο και στους παίκτες ένα μήνυμα ότι εγώ ήρθα εδώ να κάνω μια μεγάλη ομάδα. Μια ομάδα που θα παίξει ένα κατακτητικό ποδόσφαιρο. Μια ομάδα η οποία θέλει παίκτες. Δεν πρέπει να φύγουν παίκτες. Και δηλώνει στον κόσμο, σε εμάς, στον πρόεδρο και στους ποδοσφαιριστές του, ότι βάλαμε ένα γκολ, αλλά εμείς είμαστε πολύ καλύτεροι από αυτούς και θέλω κι άλλα γκολ. Δηλαδή ο Άρης δεν έκανε τον κακόμοιρο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι δεν έχασε και μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Έκανε το εξής. Η άμυνά του βγήκε στα πιο πίσω μέτρα και προσπάθησε να βρει χώρους. Και βρήκε χώρους με το Φετβατζίδη, το Λάρσον και τον Γκάμα. Όσο άντεχε ο Γκάμα. Και έβγαζε και πάρα πολύ μπροστά και το Σάσα. Ο Σάσα, γι' αυτό το λόγο τον θέλει ο Ολυμπιακός, γιατί έχει μία διάμετρο στο γήπεδο 70 μέτρων, κόβει, μοιράζει, πατάει κενό χώρο, πατάει περιοχή όσο μπορεί. Όσο το επιτρέπουν και οι συμπαίκτες του και η ροή ενός παιχνιδιού. Όλο το μάτς χθες ήταν ο Φετβατζίδης. Ο Φετβατζίδης, ο οποίος έκανε τα μισά την περσινή χρονιά, ήταν το λουκάνικο, το σκυλάκι το οποίο τρέχει και πάει και πέφτει πάνω στα πλάγια μπακ. Τώρα δημιούργησε μια άλλη κατάσταση. Βελτιώθηκε αμυντικά. Βελτιώθηκε αθλητικά. Βελτίωσε την ταχύτητά του, αλλά και την εγκεφαλική του λειτουργία. Γιατί πλέον ο Φετβατζίδης τη δίνει την μπάλα και φεύγει. Και επίσης παίρνει πάρα πολλά πράγματα από το κομμάτι ψυχολογία. Λέει, εγώ θα πάω στο ένας με έναν. Θα μπω. Θα πάρω και στο ένας με δύο. Δεν πάει να γυρίσει πίσω σαν το Λιμιό. Ο Λιμιός έναντι του Φετβατζίδη είναι μια ποδοσφαιρική απάτη. Γι' αυτό το λόγο, στο μάτς το οποίο είδα προχθές, χθες μάλλον, οι Αριανοί ήταν πολύ ευχαριστημένοι, αλλά και παοξίδες που έκανα και ένα γκάλοπ και Ολυμπιακοί, θέλαν το Φετβατζίδη στην ομάδα. Μου λέγει ο ένας, εγώ έχω το Λιμιό, και ο άλλος μου λέγει, εγώ έχω το Μασούρα. Αν μπορέσουμε να δείξουμε μερικές φάσεις του Μασούρα και του Λιμιού και να το συγκρίνουμε με το Φετβατζίδη, θα δείτε για ποιο λόγο το λέμε αυτό συγκρινόμενα, σαν να έχουμε το ούτο τρίτη
το περιοδικό αυτοκίνητο και να κάνουμε crash test σε 3 αυτοκίνητα διαφορετικά. Εμείς κάνουμε crash test σε 3 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Τον Μασούρα, τον Φετβαζίδη και τον Λιμιό. Και φαίνεται ότι ο Λιμιός λείπει και από τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, ο Φετβαζίδης λείπει και από τον Ολυμπιακό, λείπει και από τον ΠΑΟΚ. Και θα δούμε και ένα Σάσα απομονωμένα σε κάποιες φάσεις ανασταλτικά. Για ποιο λόγο τον θέλει ο Ολυμπιακός και για ποιο λόγο έπρεπε να τον θέλει και ο ΠΑΟΚ. Γιατί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν το εξάρι, το σκύλο που κόβει, ντουμπλάρι. Ο Άρης, θα το δείξουμε πάλι, δείτε το εδώ, ότι χτυπήθηκε ή προσπάθησε να χτυπηθεί από την Ξάδη στη δεξιά του πλευρά, στην πλευρά του Ρόγους. Εκεί λοιπόν είχε δημιουργηθεί ένα τρίγωνο, Φετβατζίδης, Ρόγους, Σάσα. Κλείστηκε εκεί ο χώρος. Και επίσης θα δούμε σε μερικές περιπτώσεις το πόσο συμπαγής ήταν η τετράδα της άμυνας του Άρη. Κορχούτ, Βέλε, Δελιζίσης, Ρόγους ήταν στα 17-18 μέτρα απόσταση. Οι τέσσερις τους. Ο Φετβατζίδης στα 10 μέτρα σαν μπακ δεξής. Και ο Γκάμα και ο Λάρσον να γίνονται αριστερά μπακ, να γυρίζουν και όλη η ομάδα του Άρη γυρίζει πίσω. Το ότι ο Άρης γυρίζει πίσω όταν χαθεί η μπάλα είναι μια βελτίωση της ομάδας σε τακτικό κομμάτι και αυτό δεν γινόταν ποτέ με το προηγούμενο ποδοσφαιρικό καθεστώς. Να γυρίζει ο Γκάμα, ο Λάσο και ο Φετβατζίδης τόσο πίσω για να πάρουν θέσεις και η άμυνα του Άρη να γίνεται στα 25 μέτρα απόσταση ο στόπερ με το σεντερφόρ. Επαναλαμβάνω ότι ο Άρης αν είχε άλλο σεντερφόρ και δεν είχε τον Τσαπατσούλη Ντέγερ ή αν δεν είχε τον Ντουνμισάη σαν δεύτερο φορ, γιατί βγήκε ο Λάρσον κακός και είναι ανέτοιμος ο Ντουνμισάη. Δείτε μερικές φάσεις όπου ο Ντουνμισάη δείχνει πλήρως ανέτοιμος στο παιχνίδι του Άρεως. Πλήρως ανέτοιμος. Υπάρχουν φάσεις όπου φαίνεται πόσο Δελιζίσης είναι πολύ καλός ψηλά αλλά και χαμηλά απέναντι στον Κάστρο. Ο Κάστρο του πήρε την ταυτότητα ο Δελιζίσης, ο οποίος είναι από τους συμπαθείς ποδοσφαιριστές, με ένα μάτι κάνει υψηλή καριέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δικαιούται τίτλο. Πρέπει να πάρει ένα κύπελο Άρης για τον Δελιζίση. Ο Δελιζίσης πρέπει να πάρει κύπελο, πρέπει να πάρει τίτλο. Θα είναι η ευκαιρία του Άρη. Έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στο απόγειο της φόρμας του Ιανουάριο μήνα, ο Άρης πρέπει να πάρει ένα κύπελο μετά από 50 χρόνια. Το οφείλει στην ιστορία του. Είναι σημαντικό. Ο χθεσινός Άρης έδωσε στίγματα μεγάλης ομάδος. Δεν ήταν μόνο το καλό πρεσάρισμα στο κέντρο. Δεν ήταν μόνο ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές ήταν όπως ο Φετβατζίδης, ο Λάρσον, ο Σάσα, ο Ματίγια, ο Δελιζίσης, ο Ρόους. Ατομικά καταπληκτικοί. Ή το γεγονός ότι λέω προπονητής, εγώ θα παίξω 4-4-2, κερδίζω ένα 0, αλλά δεν μου φτάνει. Τους δίνει κίνητρο. Τους δείχνει ότι τους εμπιστεύεται. Εγώ είμαι αντίθετος. Γιατί εγώ είμαι Έλληνας. Εγώ ήμουνα 400 χρόνια μεγαμούς ο Τούρκος. Πρέπει να διαφυλάξω τα νότα μου. Διδάχτηκα ότι πρέπει να προσέξω μη μου γαμίσουν οι Τούρκοι και οι σύμμαχοι τον κόλο. Ο Γερμανός μεγάλωσε με άλλη νοοτροπία. Ο παππούς του μπορεί να ήταν στη λεγιώνα του Χίτλερ με τα Volkswagen της εποχής και να έκαιγε Εβραίους. Οπότε λέει εγώ έμαθα να γαμάω. Η ομάδα μου θέλω να γαμάει. Γι' αυτό είχε και μεγάλη διαφορά ο Γερμανός σε νοοτροπία. Εγώ ας πούμε όταν έβαλε το δεύτερο σέντερφορ λέω τι κάνει ο μαλάκας. Αυτός λέει δεύτερο σέντερφορ. Γιατί έχω να αντιμετωπίζω τον Καρασαλίδη που έχει κάνει ένα κόλο σαν το βενζινά της γειτονιάς μου. Ένα τέτοιο κόλο έχει κάτι μάγουλα σαν τον κόκκινο μετά από 4 ποτήρια ουίσκι. Φουσκόλι. Ο Καρασαλίδης. Έχω να αντιμετωπίσω ένα μονοκόμματο δεξιμπάκ τον Τέρκη. Του κόλου. Έχω να αντιμετωπίσω τον Μουλέν Σαχάφ του κόλου τα 9 μέρα. Μουλέν. Έχω να αντιμετωπίσω τον Κάστρο που το τρώει για πλάκα ο Δελιζίσης. Ένα Τζουρίσκοβιτς του κόλου. Και για ποιο λόγο σου λέει εγώ
να μην το κάνω 2-0, 3-0 και να το καθαρίσω το έργο, ο προπονητής του Άρη. Εμπιστεύομαι την ομάδα μου. Εμπιστεύομαι τους παίκτες μου. Δίνω μήνυμα στον πρόεδρό μου ότι εγώ είμαι νικητής. Έχω απαιτήσεις και αναλαμβάνω και την ευθύνη. Έπεσε ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο. Κάποια μέτρα. Τα επικίνδυνο αυτό που έκανε. Και άργησε αρκετά να βάλει το μπα για άλλη μια φορά να κλείσει το χώρο του κέντρου. Το είδε ότι είναι μαλακία για πολλή ώρα να παίζεις 4-4-2 καθαρό. Έδωσε το μήνυμα όμως. Και θα δούμε τον Άρη να αμήνεται στο χώρο του κέντρου και λίγο πιο μπροστά για πολλή ώρα. Αυτό ίσως αποβεί μοιραίο βιολογικά για το επόμενο παιχνίδι του Άρη με τη Λάρισα του Κούγια. Ένα δύσκολο παιχνίδι με πολύ βιολογικό καταποντισμό με τον ΠΑΟΚ, με 4-4-2 για πολλή ώρα. Ένα δεύτερο παιχνίδι με πολύ πίεση ψηλά για το 70% του 90 λεπτού. Εάν ο Άρης δεν έχει κακή εικόνα σωματική στο παιχνίδι με τη Λάρισα, πάει για κύπελο. Και τέταρτη θέση, τρίτη θέση. Αν ο Άρης δεν χάσει στη Λάρισα, όχι από πλευράς ποιότητος, από πλευράς δυνάμεων. Μια λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, ο λεπτομέρεια. Ο Άρης, δεν ξέρω αν το κάνει ο προπονητής, πρέπει να μάθω. Αλλά αν το κάνει επί τούτου, αν το κάνει δηλαδή επειδή το έχει δώσει εντολή, είναι μεγάλη μαγιά. Ο Λάρσον είναι εξτρέμ. Αλλά ο Λάρσον χρησιμοποιείται ως δεύτερο center for σε ένα 4-4-2, 4-4-1-1. Η φύση του παίχτη είναι τέτοια που βγαίνει από την περιοχή και πάει κολλάει στα πλάγια και παίρνει ταχύτητες. Πολλές φορές αναγκάζει τον στόπερ να βγει και αυτός έξω από την περιοχή. Να τον πάρει στο ένας με έναν και παίρνει τον στόπερ ένας με έναν στη γραμμή και όχι τον πλάγιο μπακ που είναι πιο γρήγορος και πιο καλός στα χαμηλά μαρκαρίσματα. Έτσι λοιπόν γίνονται δύο τεινά. Πρώτον ο Λάρσον έγινε και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ που χτύπησε το μάτος βέβαια από εκεί. Ενώ έπαιζε δεύτερο φορ, χτύπησε από τα εξτρέμ και έκλεισε με το πόδι και σούταρε. Βγάζει το λισγάρα έξω από την περιοχή. Τον περνάει, κερδίζει φάουλ με κάρτα και ο στόχος είναι να μπει η μπάλα μέσα σέντρα και να λείπει ένας ο στόπερ. Και όλοι οι άλλοι που θα μπουν μέσα να βρουν το κενό και να σκοράρουν. Αυτό γίνεται στο μάτς μεταξύ Γκάμα και Λάρσον που αλλάσσονται στην επίθεση του Άρεως από εξτρέμ σε φορ και από φορ σε εξτρέμ αντίστοιχα. Αυτό τώρα το ξέρω αν είναι εντολή. Πάντως βγαίνει στο γήπεδο και χθες μια κάρτα που πήρε ο Άρης δεν θα την έπαιρνε. Αν ξεκινούσε ο Λάρσον στα εξτρέμ θα πέφτει ο μπακ εκεί. Ενώ έβγαλε το στόπερ από την περιοχή και τον πήγε στη γραμμή. Και ο Άρης, αν θέλουμε να πούμε την αλήθεια, πέρα από τα γαμιολίκια που τους ρίχνουν και μου ρίχνουν, πρέπει να πούμε μια αλήθεια, έτσι. Η κριτική που κάνουμε στο φάση-φάση δεν πηγαίνει σε κομμάτια ίντριγκας. Εδώ είναι άλλη δουλειά. Ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα που τη γαμάει η διαιτησία τόσο πολύ. Μετά είναι ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, αν μιλάνε για διαιτησία, γαμιώνται. Αυτό πρέπει να μιλάει για διαιτησία είναι ο Άρης. Και ακόμα ένα μάτς, καταρακωμένος, με καταπεντακάθαρο γκολ, με το Φετβαζίδι να γίνεται δεκάρι και πασέρ, αλλά τσάρτα. Θύμισε τσάρτα η πάσα του Φετβαζίδι στον γκολ του ανεμικού, πώς το λέγανε, του ανεμικού, πες τον Μπούστη, Μαντζίνη, που μου θύμισε το Χατζιαντωνίου του Άρη δεκαετία του 80, 36 κιλά άνδρας. Εκπληκτική κίνηση και πάσα. Αν δείτε τσάρτα, αν βρούμε τσάρτα να δείξουμε, αν δείξουμε τσάρτα, να συγκρίνουμε τον γκολ του ακυρωθέν του Άρη, το οποίο είναι πείμα του Ελίτη. Το πείμα του Ελίτη που ακυρώνει το Αλίτη, το οποίο ζήτησε συγγνώμη μετά, έκανε λάθος. Και όταν ένα ζητάει συγγνώμη, κάνω λάθος, εκεί μπορούμε να πούμε ότι έκανε λάθος και δεν ήταν στημένη
η ακύρωση του γκολ. Αλλά ο Άρης, επειδή πήγε σύμμαχος του Ολυμπιακού, και ο Ολυμπιακός δεν ελέγχει διαιτησία πια, και επειδή ο ΠΑΟΚ το ελέγχει το έργο και δεν θέλει τον Άρη στην εξάδα, ή να τον βρει στο κύπελο, το γαμάει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μόνο η αλήθεια. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά μπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα